ανθρώπου σου δια του ύδατο τούτου. Μεταλήψει ω τα κερατισμού και γενέστο ημίν κύριε Σιγή, υγεία ψυχήστε και σώμα. Ήγαρο αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναβέμπομε. Παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα ιάματα. Στη σεν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκρανε. Ο Θεός να είναι κοντά σας, να είσαστε, να σας χαρίζει πάντοτε υγεία, γιατί είναι το σημαντικότερο, αγάπη. Εγώ αισθάνομαι συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί από εμάς τουλάχιστον έχουν παίξει σε αυτό το γήπεδο και μάλιστα σε χρόνια που ήταν χώμα κάτω. Έχουν ματώσει πάρα πολλά πόδια. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στον καινούργιο σας προπονητή, γιατί ξέρουμε ότι περάσαμε δόξες μαζί. Να είστε καλά και να κάνετε το σταυρό σας όποτε μπαίνετε μέσα, μόνο για υγεία. Τα αποτελέσματα θα έρθουν, όποια και αν είναι αυτά. Να σας δίνει ο Θεός υγεία και να είστε όλοι καλά. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να, με τη βοήθεια του Παπα Λευτέρη, να ξεκινήσουμε να γνωριστούμε όλοι, γιατί είναι νέα η διοίκηση, για να πάει καλά η χρονιά. Μπράβο! Πάμε, τη σταματάς όπως θέλεις. Έρχεσαι γρήγορα. Μπράβο, γκολ με τη μία. Μπράβο, πάρ' την μπάλα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό που βλέπουμε σήμερα. Μία ομάδα που απαρτίζεται από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι την ανδρική ομάδα, την οποία δύο χρόνια δεν μπορέσαμε να κατεβάσουμε. Ευτυχήσαμε φέτος να την έχουμε πάλι μαζί μας. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε αναπτύξει ακαδημίες με την προηγούμενη διοίκηση από πέρσι. Ήδη προσανατολιζόμαστε να κατεβάσουμε και δεύτερο αγωνιστικό τμήμα πέρα από την ΚΑΠΑ 14, την ΚΑΠΑ 12. Έχουμε την αντρική ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει και φέτος λοιπόν μετά από δύο χρόνια αποχή στο πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Τα junior, τα μικρά τα παιδάκια, τα οποία και αυτά με τουρνουά θα συμμετέχουν. Έχουμε τον Στίβο, ο οποίος μας φέρνει πολλά τρόπαια και καλές επιδόσεις των κοριτσιών. Επίσης έχουμε τους δρομείς του Ανδριακού, μια νέα αθλητική δραστηριότητα της ομάδας που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και φέτος κάνουμε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην ομάδα του Ανδριακού. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια κατόπιν ετοιμάτων των πολλών κοριτσιών. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάποιο τμήμα. Καλώς. Υπάρχουν 2-3 ομάδες Κυκλάδες που μπορούμε να παίζουμε μαζί τους για αρχή αυτή τη χρονιά και από του χρόνου μπορεί να μπουν και άλλες ομάδες και να γίνει κάποιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό που βλέπουμε. Μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη να συνεχίσουμε. Το γήπεδο θα μας φτάνει δηλαδή σε λίγο καιρό. Αν αρχίσουν οι προπονήσεις και θα έχουμε προβλήματα μεταξύ του προπονητών, δηλαδή όλοι θα θέλουν να προπονηθούν και ίσως κάποιος να πρέπει να περιμένει. 22, 25, ακριβώς το ίδιο με τη σειρά πάμε. 22, λίγο παραπάνω. Δεν σας γράφω, το ξέρετε. Στο ρυθμό σου ακριβώς. Λίγο πιο πολύ. Πάμε. Πολύ πιο λίγο. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και με τη βοήθεια του κόσμου, γιατί θέλω με τη βοήθεια του κόσμου, καταλαβαίνει ότι όλο αυτό για να συντηρηθεί και το στάδιο με υλικό και είναι μεγάλη προσπάθεια, τα λεφτά δεν φτάνουν, οι χορηγοί μας τους ευχαριστούμε μέχρι τώρα, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετοί. Η ομάδα, ο Ανδριακός θέλει όλη την άνδρο μαζί της. Και όχι, όταν λέω κυριολεκτό, εννοώ ότι και τον Μπατζή και το Γαύριο εδώ, οι μισοί παίχτες σχεδόν είναι από τον Μπατζή Γαύριο και από το Κόρθι. Ανδριακός δεν είναι μόνο η διοίκηση, Ανδριακός δεν είναι οι αθλητές, Ανδριακός είναι και η διοίκηση και οι αθλητές και οι γονείς για τις μικρές ηλικίες. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά και σίγουρα οι επιτυχίες θα είναι πάρα πολλές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά σε όλους.